Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμνοχώρι της Φλόρινας όταν 14 άτομα που είχαν πάει να γιορτάσουν για το τρίμερο λιποθύμησαν μέσα σε ξενοδοχείο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα δηλητηρίασης. Τουλάχιστον ένα από τα άτομα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοζάνης. Πρόκειται για έναν άντρα κοντά στα 50 που σύμφωνα με πληροφορίες είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και η σύζυγός του. Αιτία για τη δηλητηρίαση είναι από μονοξίδιο του άνθρακα που υπήρξε διαρροή στο σύστημα θέρμανσης του ξενοδοχείου στο λιμνοχώρι. Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν εγκαίρως στο σημείο και βοήθησαν να εκενωθεί το κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πελάτες του ξενοδοχείου με τα σοβαρότερα προβλήματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Φλόρινας και σε άλλα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι το ξενοδοχείο όπου έγιναν όλα είχε ανακαινιστεί εδώ και 2 μήνες. Για την υπόθεση, συνελήφθη και κρατείται ο 53χρονος ιδιοκτήτης του. Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκαν μαθητές από λύκεια της Αττικής έπειτα από έξοδό τους σε γνωστό κλαμπ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι ανήλικοι βρέθηκαν για να διασκεδάσουν στο χορό που είχαν διοργανώσει τα 15 μελητών σχολείων τους. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Γίγος. Καλησπέρα, Άννα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από τα ξημερώματα, καθώς 8 παιδιά συνολικά οδηγήθηκαν σε 3 νοσοκομεία. Το ένα ασθενοφόρο έφτανε μετά το άλλο έξω από το γνωστό κλαμπ των Νοτιών Προαστίων, όπου ήταν κατάμεστο από μαθητές, καθώς όπως είπες και εσύ, ήταν οργανωμένη χοροεσπερίδα. Τι έγινε, λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, αρκετά παιδιά άρχισαν να μην νιώθουν καλά, να λιποθυμούν και οι φίλοι τους να καλούν το ΕΚΑΒ αλλά και τους γονείς τους. Το πρόγραμμα του μαγαζιού διεκόπη και οι υπεύθυνοι του καταστήματος ενημέρωσαν τους θαμόσμενες να αποχωρήσουν από το κλαμπ. Να σου πω ωστόσο ότι η διαδικασία κινείται αυταπάγγελτα από την αστυνομία. Είχαμε σύλληψη του υπεύθυνου του νυχτερινού μαγαζιού. Αυτή την ώρα μάλιστα οδηγείται και στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται και οι ιδιοκτήτες του κλαμπ στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το θετικό είναι πάντως, Άννα, να σου πω ότι είναι καλά στην υγεία τους τα παιδιά. Ακόμη και η μία μαθήτρια, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, μεταφέρθηκε πριν από λίγο σε κανονικό θάλαμο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα νιάτα πλημμύρισαν σήμερα τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Με περηφάνεια, οι μαθητές των σχολείων παρήλασαν στην οδό Τσιμισκή, τιμώντας την επέτειο του όχι. Περισσότερα θα μας πει η Ραλιόλ Επίδου που παρακολούθησε την παρέλαση. Καλησπέρα, Άννα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι μαθητές και μαθήτριες από 21 σχολεία της Θεσσαλονίκης παρήλασαν στο κέντρο της πόλης στην οδό Τσιμισκή και κέρδισαν το χειροκρότημα χιλιάδων κόσμου που έσπευσε από νωρίς στο κέντρο για να θαυμάσουν από κοντά με σύμμαχο Άννα τον καλό καιρό. Σκόρπισαν υπερηφάνεια αλλά και αισιοδοξία τα νιάτα τους. Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι λιπούτοι μαθητές που βρήκαν τον βηματισμό τους σωστά με τη βοήθεια της μπάντας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ από πολύ νωρίς κατέβηκαν οι μαθητές για να κάνουν τις πρόβες τους και ένα έτσι όμορφο, ευχάριστο άγχος, πάντα με χαμόγελα. Στο κέντρο βρισκόντουσαν και οι επίσημοι, οι οποίοι κατακυροκρότησαν τους νέους, λέγοντας για άλλη μια φορά πως τα νιάτα μας, τα παιδιά μας, είναι η επόμενη Ελλάδα, το μέλλον μας. Άννα. Ευχαριστούμε, Ραλιό. Στη Μέση Ανατολή τώρα, τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στα βόρεια του Τελαβίβ, κοντά στο κτίριο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Φορτηγό με ένοπλο οδηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου, αφού προηγουμένως είχε εμβολήσει σταματημένο λεωφορείο. Οπλισμένοι πολίτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό, ενώ δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 33 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, κάποιοι από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση. Όλα αυτά 24 ώρες μετά το Ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη. Το Ιράν επιχειρεί να υποβαθμίσει την επίθεση, ωστόσο οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να καταστρέψουν την τραχοκοκαλιά των στρατιωτικών υποδομών του εχθρού. Στη χρηματοδότηση της πλήρους αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι από Ευλογιά και Πανόλη, προχωράει η κυβέρνηση. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, αδυνατούν να συντηρήσουν τα κοπάδια τους και όχι μόνο από αυτό. Πλέον δυσκολεύονται πολύ να τα βγάλουν πέρα και με τις υποχρεώσεις που έχουν για τις οικογένειές τους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από όλες τις περιφέρειες να συγκεντρώσουν στοιχεία, ώστε στο τέλος του επόμενου μήνα να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.
Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του αναφέρθηκε στο πρόβλημα και τόνισε ότι θα χρηματοδοτηθεί στο 100% η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για το ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την κατανάλωση κρέατος, γάλακτος και τυροκομικών. Σε πλήρη ανατροπή οδηγείται η υπόθεση του τραυματισμού του επιχειρηματία και πατέρα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Μανώλη σε τροχαίο ατύχημα που είχε στο Ηράκλειο. Όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, το δίκυκλο που τον χτύπησε το οδηγούσε ο ανήλικος γιος με τον πατέρα του να δηλώνει ψευδώς πως το οδηγούσε ο ίδιος. Ο 50χρονος πατέρας φαίνεται πως προσπάθησε να καλύψει τον 17χρονο. Μετά από την ανάδειξη των στοιχείων, ο πατέρας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για ψευδή κατάθεση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι παραδέχτηκαν την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ο Μανώλης Παπακαλιάτης παραμένει για έκτη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας και σοκάρει. Μέσα σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας, ένας 14χρονος απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του. Στο σχολείο σήμανε συναγερμός και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Από τα στοιχεία της Ελλάς προκύπτει ότι η κατοχή στιλέτου και άλλων επικίνδυνων μαχαιριών έχει γίνει σχεδόν μόδα στις νεαρές ηλικίες. Το πρώτο οκτάμηνο του 2024 κατεγράφησαν 118 ληστείες από ανηλίκους, κυρίως με χρήση μαχαιριού, ενώ σε ετήσια βάση εντοπίζονται και εξαρθρώνονται 60 με 70 συμμορίες που χτυπούν με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά Τα Φιλαράκια. Δείτε αναλυτικά τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Καλό απόγευμα σε όλους.